Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χτυπάει καμπανάκια και η δουλειά του Υπουργείου Εθνική Οικονομία και Οικονομικών και δική μου είναι να χτυπάμε καμπανάκια. Όσο τα καμπανάκια με την καλή πάντα έννοια για την περιοχή τη Δυτική Μακεδονία έχουν χτυπήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα στην απολυμνητοποίηση. Γι' αυτό και έπρεπε και το κατορθώσαμε να φτιάξουμε ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την απολυμνητοποίηση, το οποίο το μοχλεύσαμε και με πρόσθετου πόρου τάξη του 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, που περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί σε αυτήν την περιοχή. Γι' αυτό και αυξήσαμε του πόρου του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματο για το 2021-2027 περίπου κατά 30% στη νέα προγραμματική περίοδο. Από εκεί και πέρα, πρώτο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πρόγραμμα. Πρώτο σε όλη την Ευρώπη έχει ξεκινήσει να βγάζει προσκλήσεις και να προχωράει άμεσα σε εντάξει για τα νέα έργα. Προφανώς τα καμπανάκια υπάρχουν γιατί το ΕΣΠΑ έχει κανόνες. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου αυτοί οι πόροι να μην χάνονται. Εγώ ήρθα εδώ όχι για να δημιουργήσω καμπανάκια, κυρίως να δώσω συγχαρητήρια και στον απερχόμενο περιφερειάρχη, αλλά κυρίως σε διαθεστική αρχή που κάνει εξαιρετική δουλειά. Όσο και στο διοικητή του προγράμματος δικής μετάβασης, τώρα αγαπητό Παλαιοκίνα Καλλίρη, νομίζω πάμε καλά. Τα καμπανάκια πρέπει να τα χτυπούμε, γιατί το ΕΣΠΑ έχει καθημερινή δουλειά. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στα καλά που γίνονται, αλλά πρέπει κάθε στιγμή να κοιτάζουμε την επόμενη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Οι ανάγκες της απολυμνητοποίησης δεν περιμένουμε, οι ανάγκες των κατοίκων δεν περιμένουν. Το καλό είναι ότι έχουμε πάρει και χρηματοδότηση, έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές, έχουμε καλή διάθεση και έχουμε δείξει στο παρελθόν ότι πολλή δουλειά δεν τη φοβόμαστε. Άρα λοιπόν νομίζω όλα θα πάνε καλά. Θα ενημερωθούμε σήμερα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, θα ενημερωθεί και με βέβαια θα καθησυχαστεί και ο κ. Ράσμουσεν.